Ιαννίδη, νομικό, να μας λύσει κάποιες απορίες σε αυτή την προσπάθεια τώρα εξιχνίασης των δύο δολοφονιών. Όλα όσα έχουν στη φαρέτρα τους οι ανακριτές, οι ομάδες της αστυνομίας, για να δουν ποιος κρύβεται πίσω, ποιος ήταν ο εκτελεστής, ποιοι ήταν πίσω από κάθε μια από αυτές τις δολοφονίες. Εξ αφορμής αυτό λοιπόν, κύριε Μιλιανίδη, επειδή γίνεται συζήτηση με αυτά τα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, που έχουμε μια την άλλη φιλοξενούμενη την Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και μας λέει ότι πρέπει αυτά να εστιάζουν, ξέρω εγώ, αν έχουμε στο σπίτι μας κάτω να βλέπει μόνο μια μικρή ακτίνα. Όλα αυτά που βλέπουμε τώρα, που είναι βοηθητικά για την αστυνομία, ίσως είναι και μόνος τρόπος να δει τι γίνεται. Αύριο, κύριε Μιλιανίδη, και αυτή είναι η αγωνία. Αν είναι το μόνο του στοιχείο, δεν θα πέσει ολόκληρη η υπόθεση. Ή φαντάζομαι είναι εκπαιδευτοί όλοι οι δικηγόροι άσπισης να επικαλεστούν την παράνομη λήψη. Σωστά. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο και εγώ που δεν έχω νομικές γνώσεις μπορώ να... Εντάξει. Να διαχωρίσουμε όμως δύο πράγματα, έτσι. Η λήψη δεδομένων επικοινωνίας, εάν αντίκειται στο Σύνταγμα, τότε δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθιοδήποτε τρόπο ενώπιον δικαστηρίου. Ναι. Εάν αντίθετα υπάρχει ζήτημα παραβίασης του νόμου, δεν υπάρχει δηλαδή ζήτημα παραβίασης του Συντάγματος, ναι, τότε μπορεί το δικαστήριο να κάνει μια, έτσι είναι η νομολογία, να κάνει μια εξισορρόπηση και να αποφασίσει κατά πόσον στη συγκεκριμένη περίπτωση δικαιολογείται ή όχι να επιτρέψει τη μαρτυρία. Το λέω αυτό διότι, για παράδειγμα, υπάρχει νομοθεσία των προσωπικών δεδομένων, που βεβαίως στηρίζεται στον γενικό κανονισμό, αλλά αφορά σε κάποιες παραβιάσεις του νόμου των προσωπικών δεδομένων, στις οποίες μπορεί να επιβληθεί σε περίπτωση παραβίασης διοικητικών πρόστιμων, όπως έχει γίνει πολλές φορές από την Επίτροπο. Ναι. Μπορεί υπό προϋποθέσεις να τίθεται ζήτημα αγωγής, αλλά εάν δεν μιλάμε για μια παραβίαση που ουσιαστικά θα κρυθεί ότι παραβιάζει τις συνταγματικές υποχρεώσεις των ανακριτικών αρχών, ναι, δεν σημαίνει αυτόματα ότι αυτόν δεν θα γίνει δεχτόν ως μαρτυρία από το δικαστήρι. Γι' αυτόν κάνω την διαφοροποίηση. Ναι. Για παράδειγμα, στο σημείο που λέτε, αν εγώ, ο οποίος δεν είμαι η αστυνομία, δεν είμαι η ανακριτική αρχή, δεν εστίασα, για παράδειγμα, την κάμερα μου σύμφωνα με τις αρχές που θέτει επίτροπος, εντάξει. Αυτό μπορεί να συνιστά παραβίαση του νόμου και κατ' επέκταση να μπορεί να επιβληθεί δυνητικά διοικητικών πρόστιμων από πλευράς της Επιτρόπου, αλλά ας μη θεωρηθεί ότι αυτόματα αυτό θα οδηγούσε σε αδυναμία χρήσης από πλευράς των ανακριτικών αρχών. Προφανώς δεν είναι το ίδιο, για παράδειγμα, αν έχουμε ενέργεια των ανακριτικών αρχών, όπως το να υποκλαπεί επικοινωνία, το να υπάρξει πρόσβαση σε επικοινωνία χωρίς διάταγμα, ναι, και ούτω καθεξής. Είναι διαφορετικό, λέτε, με αυτό που είδαμε, ότι... θυμάμαι στον Πολίτη που είχαμε αναδείξει αυτό το θέμα του ξυλοδαρμού κάποιου φοιτητή που είχε ληφθεί από κινητό. Θυμάστε, ξέρω, θυμάστε εκείνη την υπόθεση για το κινητό, αν ήταν παράνομη λήψη, δεν μπορεί να σταθεί στο δικαστήριο, κάτι που έχει να κάνει με βίντεο. Ναι. Για παράδειγμα, να σας θυμίσω την πρόσφατη σχετικά υπόθεση που είχε γίνει και μεγάλη συζήτηση για δύο αλλοδαπές, και λέω το αλλοδαπές απλώς λόγω του ότι ήταν κεντρικό κλειδί στην υπόθεση. Ναι, για να θυμίσετε ποια υπόθεση που είναι. Μία Κύπρια της είχε βρήσει με ρατσιστικών τρόπων σε ένα πάρκινγκ. Για να καταλάβουν όλοι, είναι η περίπτωση το Καουβιζή. Απλά το λέω έτσι για να θυμηθούμε, ναι, όλοι τι λέτε. Ναι, κύριε. Εντάξει, ναι, ναι. Καλά κάνατε και το είπατε. Ναι, το είπα, ναι, με περιφραστικό τρόπο. Η οποία σημάστηκε εκεί ήταν το ζήτημα της λήψης με κινητών και ούτω, ναι, καθεξής. Και εκεί υπήρξε καταδίκη από πλευράς δικαστηρίου για ρατσιστική συμπεριφορά και μάλιστα το εφετείο
Έβαλε και μεγαλύτερη ποινή σε σχέση με ο πρωτόδικο δικαστή. Εν προκειμένου, επειδή είναι πολύ σοβαρές οι εξελίξεις. Απλώς να πω κάτι για την επικοινωνία. Ναι, απλά εγώ, είναι σημαντικό. Για να γίνει αντιληπτό τώρα, γιατί το συζητάμε ένα λεπτό. Είναι και προφορική επικοινωνία. Ναι, κύριε Μιλιανίδη, αυτό που θέλω τώρα και να αναδείξουμε. Καλύπτεται από τον νόμο. Ναι, είναι το ζήτημα ότι εδώ υπάρχουν, είναι παντού όπως προκύπτει τα κλειστά κυκλώματα βίντεο παρακολούθησης. Ο καθένας τα έχει για τους δικούς του σκοπούς. Το πρώτο που είχε έρθει ως ερώτημα ήταν γιατί είχε υποθεί ότι αυτή η φωτογραφία που μας δόθηκε από την αστυνομία για τους δύο αναζητούμενους τότε ήταν από αυτοκινητόδρομο. Και δεν ξέρω και αυτό αν μπορεί να υπάρχει τέτοια λήψη από αυτοκινητόδρομο. Μετά μας είπαν ότι όχι αυτή η άλλη, ότι ήταν από ένα σπίτι. Σε κάθε περίπτωση. Ο λόγος που το γύρουμε είναι αν τελικά, επειδή. Όχι, ας μην πάρουμε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση. Σε μια άλλη, δεν υπάρχει ομολογία. Δεν μιλάνε οι συλληφθέντες. Και το μόνο που υπάρχει είναι μια τέτοια λήψη που μπορεί να μην φορούσαν μάσκες και να έδειχνε κάποια λίγο καλύτερα χαρακτηριστικά ή μπορεί να παραπέμπει. Αυτό από μόνο του μπορεί να βοηθήσει το ανακριτικό έργο και να στοιχειοθετηθεί υπόθεση για το δικαστήριο. Αυτό είναι το ερώτημα, κύριε Μιλιανίδη. Διότι μπορεί σαν να βοηθηθούν. Μπορούσε, αλλά ναι. Δεν θα μπορούσε να είναι το μόνο αποδεικτικό στοιχείο ναι. με βάση το οποίο να υπάρξει καταδίκη μια τέτοια φωτογραφία προφανώς. Ναι. Θα πρέπει ναι. να γίνει ανάκριση από την αστυνομία, να βρεθεί μαρτυρία η οποία να συνδέει μια τέτοια φωτογραφία από μόνη της. Δεν μπορεί ναι. να οδηγήσει σε καταδίκη κάποιο, αυτό είναι προφανές. Ναι. Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι υπάρχουν διαφορετικά συστήματα κάθε χώρα. Το δικό μας σύστημα, όπως θυμάστε, είχε πάρει μια απόλυτη θέση και έγινε μια τροποποίηση του συντάγματος το 2010, ναι. με την οποία επιτράπηκε για σοβαρά αδικήματα πρόσβαση στο περιεχόμενο και πρόσβαση σε τηλεπικοινωνιακά δεδομένα. Ναι. Η νομοθεσία για την πρόσβαση στο περιεχόμενο καθυστέρησε αρκετά χρόνια να ψηφιστεί από τη Βουλή. Τώρα, για την νομοθεσία στα τηλεπικοινωνιακά δεδομένα υπήρξαν οι αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έκριναν ότι η γενική κατακράτηση δεδομένων τηλεπικοινωνιακών από τους παρόχους ναι. Δεν είναι σύμφωνη με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προστατεύει το δικαίωμα επικοινωνίας. Ναι. Και ουσιαστικά μετά υπήρξε μια σειρά αποφάσεων της Ολομέλειας του Ανωτάτου ναι. Δικαστηρίου κατά πλειοψηφία που υιοθέτησαν αυτή την απόφαση. Ναι. Γεγονός είναι ότι στα ζητήματα αυτά υπάρχει μια μεγάλη καθυστέρηση, το έχω ξαναπεί εδώ και χρόνια, από πλευράς και της κυβέρνησης και του κοινοβουλίου να επιληφθούν των ζητημάτων με σκοπό να επιτυχάνεται η ακριβοδίκαια ισορροπία, με την έννοια ότι ναι μεν δεν θέλεις μια αστυνομία η οποία να μπορεί να παρακολουθεί για πολιτικούς σκοπούς ή για άλλους ναι. σκοπούς ή για κοινωνικούς σκοπούς. Και θυμόμαστε το πρόσφατο σκάνδαλο υποκλοπών στην Ελλάδα, για παράδειγμα, που συζητήθηκε. Ναι, ναι. Είχαμε και στην Κύπρο την εταιρεία να παρακολουθεί και δημοσιογράφους και άλλους. Σίγουρα αυτό είναι κάτι που δεν το θέλουμε και πρέπει να υπάρχουν ισχυρές δικλείδες. Αλλά από την άλλη, θα πρέπει να υπάρχουν και τα εργαλεία με τα οποία οι ανακριτικές αρχές να μπορούν πράγματι να κάνουν έρευνα, ειδικά για περιπτώσεις φόνων και όχι ναι. μόνο, για πάρα πολύ σοβαρά αδικήματα. Κύριε Μιλιανίδη, αντιλαμβάνομαι ότι είναι τρία διαφορετικά πράγματα. Υπό ποια είναι για να μπορούν, δηλαδή, να πάνε με διάταγμα και τι ισχύει σήμερα. Και ο άλλος νόμος εκρίθηκε, έγινε ακύρωση ναι. για την ανάγνωση από τις συσκευές του τηλεφώνου από την Ολομέλεια ναι. πρόσφατα σε έφεση. Αλλά κοιτάξτε, συνδέονται αυτά. Ναι. Διότι αν εγώ έχω πρόσβαση στο μήνυμα που μου στείλατε, ναι. χρειάζομαι τα τηλεοπικοινωνιακά δεδομένα για να ταυτοποιήσω την πρόσβαση ποιος έστειλε το μήνυμα. Ναι. Άρα δεν μπορούμε απλώς να τα διαχωρίσουμε. Άρα τώρα δεν είναι αυτό το όπλο στη φαρέτρα των διοκτικών αρχών. Δηλαδή δεν μπορούν, γιατί λέμε ότι ζήτηθηκε η άρση τηλεοπικοινωνιών. Είναι το όπλο στη φαρέτρα με βάση των νόμων, αλλά επαναλαμβάνω, υπήρξαν πρόσφατες αποφάσεις ναι. οι οποίες έχουν εφαρμόζοντας την νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής ναι. Ένωσης ακυρώσει μια σειρά από περιπτώσεις ναι. που προσπάθησε και η νομική υπηρεσία με τον τρόπο που αναφέρατε, δηλαδή με εφαρμογή άλλου νόμου ναι. να στηρίξει ουσιαστικά την πρόσβαση.
Δεν έγινε δεχτή αυτή η θέση σε σειρά αποφάσεων του δικαστηρίου. Οπότε το ζήτημα αυτό, αυτή τη στιγμή δεν είναι τόσο ξεκάθαρο ως προς το εύρος των δικαιωμάτων που έχουν οι ανακριτικές αρχές. Ναι. Για μπορεί να έρθω και να καταθέσω για το τι μου είπε κάποιος. Ναι. Και αυτό είναι επικοινωνία. Ναι. Έτσι, ο νόμος για την επικοινωνία, για την ιδιωτική επικοινωνία, εγκαλύπτει και την προφορική επικοινωνία. Άρα, υπάρχουν μορφές επικοινωνίας που για διάφορους λόγους που δεν είναι της ώρας να το αναλύσω, έχουν δει τα δικαστήρια με πιο διαλλακτικό τρόπο και υπάρχουν μορφές επικοινωνίας που τα έχουν δει με πολύ πιο αυστηρό τρόπο. Ας μην βάλουμε όλες τις περιπτώσεις όπως τα κλειστά κυκλώματα παρακολούθηση, το βγάζω φωτογραφία στην ίδια κατηγορία με το σου παίρνω το κινητό τηλέφωνο για παράδειγμα και βλέπω τα μηνύματά σου. Δεν θα τα έβαζα όλα σε έναν κοινό τρόπο αξιολόγησης. Σε άλλες περιπτώσεις η κίνδυνη με βάση την νομολογία του ανωτάτου δικαστηρίου είναι πολύ πιο μεγάλη. Σε άλλες περιπτώσεις ο κίνδυνος είναι, ο κίνδυνος πάντα ενώ να μην γίνει δεχτή μαρτυρία είναι περιεχόμενο του δικού μου κινητού. Κοιτάξτε, το ζήτημα είναι το δικό σας κινητό, μπορώ να το εξετάσω, αλλά αν πρόκειται για επικοινωνία που εκάμετε με άλλον πρόσωπο, αυτό σημαίνει ότι για να έχω πρόσβαση στην επικοινωνία του άλλου προσώπου μαζί σας, χρειάζομαι διάταγμα του δικαστηρίου. Ναι, κατανοητό. Διότι έχει γίνει δεχτό, υπάρχει μια απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου, η οποία έκρινε ότι η επικοινωνία είναι two-way. Ναι. Άρα ακόμα και εσείς που έχετε να πάτε να πείτε αυτόν το μήνυμα έλαβα, είχε εγκριθεί ότι έπρεπε να υπάρχει two-way και από τους δύο η συγκατάσταση. Το οποίο αυτά είναι τα διλήμματα τα οποία υπάρχουν και γι' αυτόν είπα ότι χρειάζεται περισσότερη από πλευράς και των εκτελεστικής εξουσίας και του νομοθέτη περισσότερη ταχύτητα στις ρυθμίσεις αυτού του ζητήματος. Και το άλλο στέκει με την παρακολούθηση σε άμεσο χρόνο. Πέρασε αυτή η νομοθεσία, δεν έχει κρυθεί αντισυνταγματική, αλλά δεν ξέρω, υπάρχει, είναι που πρέπει να έχουν εξοπλισμό ή όχι, δεν ξέρω. Αυτό μαθαίνω, δεν ξέρω αν με τρόπο νόμιμο, αν χρησιμοποιείται τώρα αυτή η νομοθεσία, δηλαδή να κρίνεται ένα διάταγμα και να ακούνε κάποιοι για συγκεκριμένους λόγους που πρέπει να επεξηγηθούν στο δικαστήριο για να εκδοθεί το διάταγμα. Η Κάτια όταν μιλά στον Αχιλέα Μιλιανίδη, την ίδια ώρα που μιλάει. Η νομοθεσία πέρασε. Το πόσο εφαρμόζεται στην πράξη, φαντάζομαι θα πρέπει να ρωτήσετε τις αρμόδιες αρχές να πούν σε ρώτησα, ποιο δεν υπάρχει πληροφόρηση. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μιλιανίδη. Σας χαιρετώ. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Γεια, γεια.